Το μεγαλύτερο προσκύνημα της Κρήτης στην Παναγία Χαρακιανή κατέκλυσαν την παραμονή του 15 Αύγουστου οι κρητικοί. Με ευλάβια πιστή από κάθε γωνιά του νησιού αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, τίμησαν τη μεγαλόχαρη στο γραφικό εκκλησάκι στον Παλίμηλο ποτάμου. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη με πολλούς να περιγράφουν εμπειρίες κατά τις οποίες η Θεοτόκος στάθηκε στο πλευρό τους, καταφέρνοντας να υπερβούν ακόμη και τα πιο δύσκολα εμπόδια στη ζωή τους. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο, πιστεύω που με βοηθάει η Παναγία. Είστε πολύ συγκινημένοι, ναι. Έχω περάσει πολλά, είμαι πολύ ταλέπορη. Με έχει βοηθήσει, είχα πάρει εργατικές κατοικίες στο Πέραμα και είχα πάρει φωτιά πριν ένα χρόνο. Έκανε δοσική κύκλωμα, έχω άρρωστο παιδί και με χτυπάει, αλλά έχω τα θάνου μου στην Παναγία. Είχα χτυπήσει στο πόδι, είχα τρακάρισμα και είχα τάξει να φέρω ένα αρνί ζωντανό και το έφερα και εντάξει. Εκπληρώσατε εδώ. Πιστεύω, ναι, πιστεύω στην Παναγία. Κάθε φορά που περνάω από το δρόμο, γιατί περνάω πολλές φορές είναι λόγω της δουλειάς μου, σταματάω για να έχω κερί, άμα περνάσω σταματάω σίγουρα. Εύχομαι η μέρα αυτή να φέρει υγεία, ευτυχία, ακόμα και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, να μπει μπροστάρις, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά να δίνει φώτιση και σε εμάς να μην περάσουμε άλλες δυσκολίες όπως τα προηγούμενα χρόνια που διαδραματίσαμε αυτά με τον κορονοϊό. Βοήθειά μας η χάρη της. Έρχομαι πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι η χάρη της Παναγίας όπου και γιορτάζεται είναι μια μεγάλη γιορτή, είτε είναι στο Ηράκλειο είτε είναι στο Ρέθυμνο, απλώς είναι ένα σημείο αναφοράς στην Παναγία Χαρακιανή. Είναι λίγο πριν τις 7 και βρισκόμαστε στην Παναγία τη Χαρακιανή, εδώ που πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της Κρήτης ήρθε για να προσκυνήσει και να ακούσει ευλαβικά τον Εσπερινό. Ερχόμαστε κάθε χρόνο γιατί είμαστε κοντά στο χωριό. Μια πολλά σε όλο τον κόσμο, η χάρη της Παναγίας να μας βοηθήσει, να είμαστε όλοι καλά. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ πέρα. Ναι, κάθε χρόνο. Δεν είμαι από εδώ, αλλά έρχομαι. Μια πολλά σε όλο τον κόσμο, η Παναγία να μας φωτίζει, την έχουμε ανάγκη βέβαια, αυτό μας έχει απομείνει πίστη, έτσι. Είμαστε από το Κολυμπάρι συγκεκριμένα, από την Κίσαμο και περνάμε συχνά αυτό το δρόμο με το φίλο μου τον Γιώργο. Και οπωσδήποτε σταματάμε να ανάψουμε ένα κερί στην Παναγία, έτσι. Αμέτρητοι πιστοί κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου φτάνουν στην Παναγία Χαρακιανή, με την επισκεψιμότητα να κορυφώνεται παραμονή και ανήμερα της θρησκευτικής εορτής. Μάλιστα, πολλοί νέοι προσκυνητές που διασχίζοντας τον ΒΟΑΚ φτάνουν με τα πόδια στο γραφικό εκκλησάκι για να αφήσουν τα τάματά τους και να προσευχηθούν. Η Παναγία να μας χαρίζει υγεία, προσωπική ευτυχία και ψυχική ηρεμία. Έρχεστε κάθε χρόνο εδώ πέρα? Έρχομαι από το 2004, γιατί μου έκανε ένα θαύμα και έκτοτε έρχομαι στη χάρη της. Με βοήθησε σε μια προσωπική μου στιγμή δύσκολη και το ξεπέρασα, που θεωρούνταν ακατόρθωτο και όμως συνέβη. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και καλή φώτιση πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο, να είναι όλοι χαρούμενοι και υγιείς, το κυριότερο. Βοήθεια της Παναγίας, γιατί είναι μεγάλη χάρη και γιορτάζει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη. Είναι τόσο μεγάλη χάρη και υπάρχουν πολλά κλεισάκια, εξοκλήσια και ο κόσμος τα τιμά ιδιαίτερα. Εσείς έρχεστε κάθε χρόνο εδώ? Ναι, εδώ κάθε χρόνο. Είναι πολύ ωραία και ερχόμαστε πάντα στον Εσπερινό. Μεγαλόχαρη να ευλογεί το έθνος μας και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Λόγω της αυξημένης κίνησης αλλά και των προσκυνητών που περπατούσαν στο ΒΟΑΚ, αυξημένα ήταν και τα μέτρα της τροχέας.